διάλεξες με ποιο θέμα θες να έρθεις. Ναι, εγώ το διάλεξα. Γιατί? Γιατί διάλεξες αυτό το θέμα? Καταρχάς, πριν από αυτό θα σου πω ότι σας παρακολουθώ ανελιπώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχω χάσει ούτε μία εκπομπή, γιατί έχετε θέματα που με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Ξεκινάω λοιπόν να πω, για να δω τι θέμα έχει η Σοφία και με κρατάτε μέχρι το τέλος. Είναι πολύ χαίρο. Σημαντικό αυτό το πράγμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι να συνεχίσετε έτσι δυνατά. Και εμείς το ευχόμαστε. Και εσύ μας έχεις λείψει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Welcome, ευχαριστώ, λοιπόν, back. Ευχαριστώ, welcome back, Σοφία. Λοιπόν, ήρθες γιατί αισθάνεσαι εσύ, δικό σου είναι. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι βλέπω κάτι. Ό,τι βλέπω μ' αρέσει. Αισθάνεσαι ότι έχεις κάποια περιτά κιλάκια κάπου? Αισθάνομαι εγώ μόνο? Ναι, εσύ αισθάνεσαι. Εγώ βλέπω ένα ποδαράκι λαμπάδα και σε ενοχλεί τώρα τι? Σε ενοχλεί λίγο η κυλίτσα? Και εγώ έχω κυλίτσα να ορίσω. Δείχτε και τη δική μου την κυλίτσα, σας παρακαλώ. Απλά έχει πάψει να με ενδιαφέρει. Ναι, αλλά είναι μόνο η κυλίτσα, όλα τα άλλα είναι αδύνατα. Γιατί εσένα τι είναι? Εμένα τα κουκούλωσα και ήρθα. Κάτσε, παιδάκι μου, να βολευτώ, γιατί είδες η κυλίτσα καμιά φορά εμποδίζει, ξέρεις. Νομίζω ότι υπερβάλλει. Ήρθα εδώ για να μάθω, γιατί θέλω να κάνω ερωτήσεις κι εγώ. Με ποιο τρόπο μπορούμε κάποια πράγματα της καθημερινότητας με ένα μικρό κλικ να το γυρίσουμε και να κάνουμε κάτι παρεμφερές και όμως να χάνουμε. Έχεις προσπαθήσει να κάνεις δίαιτες? Έχω προσπαθήσει πάρα πολλές φορές. Έχω φτάσει σε ένα καλό σημείο, αλλά μετά τα ξαναπαίρνω. Είσαι γλυκαντζού, έχω μάθει. Μπορώ να ζω με γλυκά. Κι εγώ μαζί σου. Χθες μου φέρανε 25 καστανάκια. Πόσα? 25 καστανάκια μαρών, είναι το αγαπημένο μου γλυκό. Δεν υπάρχουν σήμερα. Να σου πω, ευχαριστήθηκες τα από όλα αυτά? Τα ευχαριστήθηκα, αλλά το βράδυ που ξάπλωσα ένιωσα κάτι περίεργο και λέω, μάλλον να φύγω από καστανάκι. Τι Παναγία. Δεν είναι κρίμα από το Θεό. Δηλαδή ένιωσα κάτι έτσι, κάτι. Μετά μου πέρασε βέβαια. Ζω για να τρώω γλυκά και τρώω για να ζω φαγητό. Σ' αρέσει και το φαγητό? Μ' αρέσει, αλλά απλώς τρώω για να ζω απλά. Τρώω γιατί πρέπει να φάω, ενώ ζω για να τρώω γλυκά, δηλαδή τρελαίνομαι. Πάντα έτσι? Από την κοιλιά της μαμάς μου. Άντε τώρα. Η μαμά μου ήταν γλυκαντζού. Να βλέπεις, προκύπτουν ερωτήσεις τώρα.